είμαστε, επιστρέψαμε. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, τον κύριο Τάσο Γκιολή. Κύριε Γκιολή, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και σε όλη την Κορινθία, σε όλους τους ακροατές σας. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, τι γίνεται τώρα με το σημαντικότερο αυτό θέμα με το δρόμο εκεί που οι κάτοικοι της περιοχής, των περιοχών αυτών, ταλαιπωρούνται, έτσι. Και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις, τα καταστήματα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε, αλλά μετά από ένα άσχημο συμβάν, το κράτος ήταν εκεί, η κυβέρνηση ήταν εκεί, η Ολυμπίοδος ήταν εκεί παρούσα και αποφασίστηκε, αφού οι ειδικοί κρίνουν. Ποιοι είναι οι ειδικοί, κύριε Στεφανία? Εσείς είστε δημοσιογράφος και πρέπει να βγάζετε ρεπορτάζ. Yeah, οι ειδικοί είναι οι μελετητές. Οι μελετητές λοιπόν της Γέφυρας, όταν ένα βιτιοφόρο έσκασε βενζίνη και αναπτύχθηκαν τόσες μεγάλες θερμοκρασίες, ήσασταν εκεί, λίωσαν τα σίδερα. Η Γέφυρα λοιπόν, εφόσον ήρθε ο κατασκευαστής, γιατί ο Δημήτρης Οπτοπός ήταν εκεί, ο υπουργός ο Νίκος Οταχιάος ήταν εκεί, ήρθε ο μελετητής της Γέφυρας. Λοιπόν, και αποφασίστηκε άμεσα, μέσα σε λίγες ώρες, να ξεκινήσει το γκρέμισμα αυτής της Γέφυρας, γιατί αναπτύχθηκαν μεγάλες θερμοκρασίες. Λιώσαν τα σίδερα, λιώσαν τα τσιμέντα, το είδατε. Ναι. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα υφίσταται για τους κατοίκους των Ισμίων, του Καλαμακίου, για τους εργαζομένους στην περιοχή. Προχώρησε χθες, είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ολυμπίας Οδού, ο οποίος με πήρε καθοδόν για να συναντήσει τον υπουργό, όπου μετά τη συνάντηση με ενημέρωσε. Πάρτε το Περιφερειάρχης, ο πτωχός ο Δημήτρης είναι ενήμερος για όλα. Με ενημέρωσε για την έλευση όλων των εργαζομένων ελεύθερα από και προς την Κόρινθο, προς τους Αγίους Θεοδόρους. Τώρα είναι μεγάλο πρόβλημα. Ναι, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι θα κάνουν οι κάτοικοι εκεί, οι μόνιμοι κάτοικοι που θέλουν να πάνε δεξιά-αριστερά και δεν μπορούν. Πρέπει να πάνε Αγίους Θεοδόρους, λέει, να γυρίσουν. Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει περίπτωση να ανοίχτη η έξοδος και η είσοδος κοντά στα διόδια? Η νομοθεσία δεν το επιτρέπει. Από εκεί και πέρα όμως, Γιάννη, είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που δεν λαϊκίζω. Δεν μ' αρέσει το πεζοδρόμιο και να βγάζουμε γρήγορα φωνές, κραυγές. Εντάξει, εμείς πήγαμε με τις τεχνικές υπηρεσίες, ήμουνα εκεί εχθές στο σημείο μαζί με τους μηχανικούς μου, μαζί με την αστυνομία, τον δήμαρχο τον Γιώργο τον Κιόνη και με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λουτρακίου, για να δούμε αν μπορούν να γίνουν κάποιες αναγκαίες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αφού είχαμε αυτή την καταστροφή. Για τους ανθρώπους, για την περιοχή του Καλαμακίου, για όλη την κοινότητα των Ισμίων, εντάξει, και γενικότερα για τον Δήμο του Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, που πραγματικά υπάρχει θέμα και με τα εργοστάσια και με πολλούς εργαζομένους που είναι ιδιαίτερα από τον Δήμο του Λουτρακίου, αλλά και από τον Δήμο Κορινθίων, που πηγαίνουν στα μεγάλα τα εργοστάσια της περιοχής. Είδαμε όσο αφορά και τις δύο κατευθύνσεις που μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις. Από εκεί και πέρα θα το στείλουμε στον Υπουργό Μεταφορών να δει πραγματικά πώς μπορεί να ξεκολλήσει το θέμα, να αποφύγουμε κάποιες νομοθετικές δυσκολίες. Και σας είπα, μακριά από λαϊκισμό. Δεν καταφέρνουμε τίποτα. Μα αν δεν κάνουμε λαϊκισμό. Θα βγάζουμε. Δηλαδή, αν μας δείσουν οι κάτοικοι ότι πρέπει να γίνει έξοδος, είναι λαϊκισμός? Όχι, όχι. Άμα εξαρτάται όμως. Άμα μπορεί να γίνει, άμα υπάρχει νομοθετική κάλυψη. Ναι. Ωραία. Και αν δεν διαταράσει όλη την κυκλοφορία. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Δεν είναι. Διαταράχει. Δηλαδή εσύ δεν είσαι με το δίκιο. Δεν ναι, με το δίκιο. Να διαταραχθεί όλη η κυκλοφορία. Ναι, και προχθές που μείναν οι κάτοικοι 10 ώρες στην διόδο, διαταράχτηκε η κυκλοφορία. Δεν διαταράχτηκε. Προφανώς. Αλλά να βάζουμε το σκεπτικό μας ότι ήταν εκεί όλοι. Πέσαμε στην κακιά στιγμή, γιατί ήταν πραγματικά μια δύσκολη στιγμή. Εντάξει, ναι. Μπορεί και να είχε χαθεί ένα συμπολίτη, μπορεί να είχαν χαθεί άλλοι 10. Αλλά λειτουργήσε η κρατική μηχανή, λειτουργήσε το φιλότιμο και των θελοντών και όλων εμάς. Γιατί η περιφέρεια δεν έχει ρόλο ή ο Δήμος, αλλά ήμασταν εκεί. Και είναι ιδιωτική εταιρεία. Ναι, είναι ιδιωτική εταιρεία, έχει δίκιο σε αυτό. Έτσι. Ήμασταν παρόντες στην πρώτη γραμμή να συνδράμουμε όπως μπορούσαμε. Έχουμε παραγγείλει στη θέα. Μας συζήτησε η αστυνομία να βάλει στη θέα και πινακίδες για να κλείσει τον δρόμο. Έτσι.
Όλα αυτά που πρέπει να γίνουν γίνανε και θα γίνουν ακόμα περισσότερο. Τώρα... Καταλαβαίνουμε ότι έχει ταλαιπωρία ο υπάλληλος, ο εργαζόμενος και ο κάτοικος της περιοχής για πρόσβαση είτε στους Αγίους Θεοδόρους, είτε στα Ίσμια, στο Καλαμάκι, είτε στο Λουτράκι, είτε στην Κόρυθο 15 λεπτών. Θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Όσο περνάει από τα χέρια μας, όσο περνάει από το Περιφερειάρχη του Δημήτρη τον Πτωχό, θα είμαστε εκεί να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες νομικά και τεχνικά τεκμηριωμένες. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Για να δώσουμε λύση, μια επιπλέον λύση. Την πρώτη την πετύχαμε να μην πληρώνει ο κόσμος και μια επιπλέον λύση για την ταχύτερη πρόσβαση τόσο στη δουλειά αλλά και στα σπίτια του κόσμου. Γιατί όπως ξέρετε, πολλοί μεταφέρουν και τα παιδιά τους και δύο φορές και τρεις από τα Ίσμια στο Λουτράκι, από τα Ίσμια στο Κόρυφο, από τους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρυφο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση. Εγκαλύψα. Ναι, ναι, για αυτό το θέμα, ναι, αλλά μισό λεπτό επιτάχει τώρα. Κουβέντα, ναι. Να είσαι αυθόρμητος, να μου λες τις αλήθειες, να μου λέτε τι ακούτε, να μου λέτε και εσείς τις λύσεις. Εδώ είμαστε, ακούμε. Ναι, αυτό το θέμα, ναι, έχετε δίκιο. Σε αυτό το... Όχι, όχι, σε αυτό το θέμα, ναι, έχετε δίκιο. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποτε ή να γίνει ποτέ το θέμα με το σκήνο Αλεποχώρη, αυτό το κομμάτι? Ή και συζητηθεί, ήσασταν τότε και με τον κύριο Νίκα, είχαν πει ότι κάτι μπορεί να γίνει και πριν με τον κύριο Τατούλη το είχατε ακούσει, γιατί είσαστε και γιατρός χρόνια εδώ και είστε στα κοινά για πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχει γίνει κάτι με αυτό το δρόμο. Όλο πέφτουν χώματα, όλο πέφτουν πέτρες και μπάζα, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχει περίπτωση οι δύο περιφέρειες να μπουν σε κάποιο πρόγραμμα ή αν ολοκληρωθεί ένα έργο? Ενώ Αττικής και Πελοποννήσου περιφέρειες. Κοιτάξτε να δείτε. Χρόνια στα κοινά δεν έχω πολλά. Έχουμε και όπως είναι η νομοθεσία, το φιλότιμό μου, η εργατικότητά μου, από την αρχή πιάσαμε το παράπονο, την αδιαφορία των προηγούμενων και με τους κατοίκους του Σχήνου και με τον Δήμαρχο. Αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα στην περιοχή, τα οποία και εσύ ήσουν απαρόν και τα κατέγραφες. Τι γινόταν εκεί? Ερχόταν όλο το βουνό με την πρώτη πλημμύρα, με την πρώτη νεροποντή, ναι, και έφτανε στη θάλασσα, ναι, και κατέστρεφε σπίτια. Λοιπόν, πάνω από 1,5 εκατομμύριο έπεσε στην περιοχή, εντάξει, και για ασφαλτοστρώσεις και για τεχνικά έργα και χέρια, ώστε να απαλύνουμε το πρόβλημα, να υπάρχει μια διευθέτηση όλων των ρεμάτων εκεί στην περιοχή. Επίσης για την περιοχή του Σχήνου, θα ήθελα να γνωρίζεις πολύ, ναι, μια μελέτη που έχει κάνει ο Δήμαρχος, ο Δήμος Δημητρακίου Περαφοράς Αγίων Θεοδόρων, για την περιοχή του Σχήνου, ώστε να οριοθετούν, να διευθετηθούν τα ρέματά του στην περιοχή του Σχήνου. Προϋπολογισμού έργο βγάζει στα 6 εκατομμύρια. Είμαστε τώρα στη φάση που πάμε να το εντάξουμε σε πρόσκληση σχετική του Υπουργείου μέσω του ΕΣΠΑ. Άρα λοιπόν και άλλα 6 εκατομμύρια ετοιμάζουμε για αυτή την περιοχή για τα ρέματα. Για τον δρόμο τι θα γίνει. Πολλοί συμπολίτες μας έχουν πάει και άναρχα έχουν χτίσει σε περιοχές επάνω. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να τους φροντίσουμε και μετά από τόσα χρόνια βλέπουν έναν Γιολί, έναν Νίκα, έναν Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, μια περιφερειακή ομάδα να είναι απάνω κατά πάνω στα προβλήματα. Γι' αυτό και πήραμε και μεγάλο ποσοστό στις εκλογές από τους ανθρώπους αυτούς. Άρα. Έτσι έχει πάρει ο Μητσοτάκης, 41-27. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, είναι σημαντικά. Το ξέρουμε ότι οι εκλογές είναι στέλνει ο καθένας ένα μήνυμα. Οπότε να αξιολογηθούν, γιατί τα λεφτά που έχουν πέσει επί κυβέρνηση Μητσοτάκη στο νομό Κορινθίας δεν έχουν ξαναπέσει ποτέ. Και τα έργα που θα υλοποιηθούν αυτά τα 3 χρόνια. Οπότε εθνικές εκλογές το 27. Καλό όμως, αφού υπήρχαν κάποιες αστοχίες με την ακρίβεια, καλό είναι και ο καθένας παίρνει τα μηνύματά του. Λοιπόν, από εκεί πέρα ψέματα δεν λέμε, τα ποσοστά είναι μεγάλα, είναι φίλοι μας εκεί στην περιοχή, τόσο με τον πρόεδρο του Σχήνου, τόσο με το τοπικό συμβούλιο. Η μελέτη τρέχει για τον δρόμο. Η μελέτη τρέχει για τον δρόμο, θα το πω δεύτερη φορά να το καταλάβει ο κόσμος. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον για την περιοχή. Δόθηκαν και κάποια επιπλέον χρήματα, κάποιες χιλιάδες ευρώ, ώστε να μελετηθεί και το επιπλέον κομμάτι που έπεσε πάλι το βουνό. Οπότε είναι μια νέα θέση στην τεχνική εταιρεία εκεί που κάνει τη μελέτη. Και σαν τελειώσει η μελέτη, να είστε σίγουρος ότι θα την πάρουμε εφόμου
και ο Περιφερειάρχης ο Δημήτρης Οπτοχός, ο Νίκος ο Γαλιάς, θα τρέξουν να βρουν χρήματα για να υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση, πιο εύκολη και γρήγορη μετάβαση όλων των επισκεπτών του Σχήνου και του Δήμου Λουδρακίου Περαχώρας, και να είναι και ένας δρόμος για να μπορεί να, αν συμβεί κάτι, να γίνεται η διέλευση των οχημάτων από εκεί με ασφάλεια. Κύριε Γκιολί, αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπατε στο τέλος, γιατί πραγματικά ο δρόμος αυτός είναι η μοναδική διέξοδος. Δηλαδή το νιώσαμε αυτό όταν συνέβη το περιστατικό με το βιτιοφόρο πέρσι, νομίζω, ναι, Γιάννη, ναι, ναι, έγινε στην Εθνική και έκλεισαν τα... Και είναι τη φωτιά του 18, ναι, που ήταν τις ημέρες με το μάτι, ναι. Εμείς είχαμε τη φωτιά εδώ στην Κινέτα, στους Αγίους Θεοδόρους. Ναι, 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 ναι. Θυμόσαστε πολύ καλά, εγώ ήμουν γιατρός τότε, ερχόταν σοριδών ο κόσμος στο νοσοκομείο. Συμφωνώ μαζί σας. Ναι, καταλαβαίνετε. Δεν αγνοούμε την αλήθεια. Είναι μοναδική, λοιπόν, διέξοδος, είναι μοναδική. Για μένα δρόμος σημαίνει ανάπτυξη, δρόμος σημαίνει μετακίνηση εύκολη, γρήγορη. Υπάρχει Νέα Εθνική, υπάρχει Παλιά, αλλά πρέπει να βρούμε και τα χρήματα, κι ας είναι 20 εκατομμύρια, να φτιαχτεί αυτός ο δρόμος. Είναι 2.000 σπίτια αθηναϊκά που έχουν ρίξει τα χρήματά τους στην περιοχή του Σχήνου, στα Μπίσκια, στην περιοχή του Δήμου Λουτρακίου. Νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερη ανάπτυξη σαν γίνει αυτός, σαν ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη. Εντάξει. Τώρα, κύριε Περιφερειακά, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι όριμο, οπότε, ναι, να πούμε, κύριε Γιολί, τρέχτε το, κύριε Γιολί, ναι, τρέχτε, ναι, το, κύριε Γιολί, τρέχτε το. Μόλις ετοιμαστεί η μελέτη, όμως, σας υπόσχομαι ότι θα τρέξουμε προς αυτή τη δουλειά. Με το έργο που είχαμε ανακοινώσει πριν κανένα 1,5 μήνα περίπου, αυτό στο Φενεό, τι γίνεται, είχε σταματήσει κάποιες μέρες. Κοιτάξτε να δείτε. Α, για το συμβεί στα Φράγμα, ναι, λέτε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, να το βάλω και στη σωστή βάση, ναι, γιατί ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται, αλλά είναι τόσα πολλά τα έργα που ταξικά που φεύγει. Η εργολαβή αυτή ήταν προϋπολογισμού 2.300.000 και αφορούσε ασφαλτοστρώσεις στο δημοτικό διαμέρισμα Φενεού. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι γύρω-γύρω στο Φενεό, ό,τι πιάνει το δημοτικό διαμέρισμα Φενεού, έπεσε ασφαλτόστρωση. Yeah. Αυτό το έργο εντάχθηκε το 2020. Επινίκα, ναι, επινίκα. Λοιπόν, επινίκα και Γκιολί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτή η μελέτη περιλάμβανε να κλείσει λακκούβες, να βγουν ασφαλτόστρωση σε όλο το δημοτικό διαμέρισμα Φενεού και τα 5 χιλιόμετρα ασφαλτόστρωση, αλλά και πολλά τεχνικά έργα, πολλά, ναι, τα λούκια εκεί γύρω-γύρω, ναι, με τα νερά, γεφύρια, αποκατάσταση γεφυριού. Mm. Νομίζω τα έχετε πάει. Ναι, 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 ναι. Έχετε κάνει ρεπορτάζ και με μένα και με άλλους κατοίκους. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα δύσκολο έργο. Το έχετε δει, είναι μέσα στο βουνό. Υπήρχαν προβλήματα με το Δασάρκιο, υπήρχαν προβλήματα με τη Μητρόπολη. Υπήρχαν... Αυτά τα ξεπεράσανε. Αυτά τα ξεπεράσανε. Ξεπεράσανε και αυτή τη στιγμή από την προηγούμενη εβδομάδα είναι πάνω η εργολαβική εταιρεία του κυρίου Μίλιου και του κυρίου Ζαρή που έχουν αρχίσει τα τεχνικά έργα. Mm. Λοιπόν, ένα ωραίο έργο, υποσχέσεις που έχουμε από τα είπα εξ αρχής ότι θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι, οπότε μακάρι να είναι 1η Αυγούστου έτοιμο, να το χαρεί ο κόσμος και οι επισκέπτες. Όλη η περιοχή, όλη η περιοχή. Είναι ένα έργο σημαντικό για την περιοχή, είναι ένα έργο που θα συγκεράσει όλες τις περιοχές μας και τη Ζάχολη και τα Τρίκαλα και την Κούρα και τη Λίμνη Δόξα. Και είμαι χαρούμενος που φέρει την υπογραφή μου, που βρέθηκαν τα χρήματα από την κυβέρνηση, γιατί είναι πραγματικά μεγάλο έργο και δεν πρέπει να μας πιάνει η μιζέρια. Είχατε έχουν και προχθές πάλι άλλα έργα. Είχατε και προχθές πάλι υπογράψετε κάποια έργα καινούρια. Υπογράψαμε για το ΤΟΕΒ, υπογράψαμε. Για το ΤΟΕΒ Φενεού, πάλι μια διαδικασία που έρχεται ένα χρόνο δύο πίσω, 2 εκατομμύρια για τον μεγαλύτερο ΤΟΕΒ. Ο ΤΟΕΒ Φενεού, κύριε Στεφανή, είναι ο μεγαλύτερος, έχουμε τα ξακουστά προϊόντα μας, ναι, και εμείς αναγνωρίζοντας τα προβλήματα και τη νέα τεχνολογία, να μην χάνετε το νερό, να έχουμε εξοικονόμηση 50% νερού, να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί το μεγάλο πρόβλημα επίσης είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως είναι και στο σπίτι σας, είναι και στις γεωτρήσεις, είναι και στα, ναι, μοτέρ. Ναι. Άρα λοιπόν 2 εκατομμύρια πάλι για την περιοχή του Φενεού. Νομίζω ότι έχουμε τα ότα μας ανοιχτά και προσπαθούμε, αφού είμαστε της κυβέρνησης, να χτυπάμε πόρτες. Αυτή είναι η έννοια μας καθημερινά. Από πού θα βρούμε χρήματα και νομίζω ότι το κάνουμε με επιτυχία. Κύριε Περιφερειάρχα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστώ, εμείς, Γιάννη, που ελέγχουμε περιφερειά... πάνω κατά πάνω. Εμείς ελέγχουμε Περιφερειάρχη, γιατί έτσι είναι στον τόπο μας είναι Περιφερειάρχης. Να με λες αντιπεριφερειάρχη. Αντιπεριφερειάρχη. Δεν θα φοβηθεί τώρα ο πτωχός που σε λέμε αντιπεριφερειάρχη. Δεν είναι ωραίο.
καθένας πρέπει να παίρνει τα του κέσσερα. Λοιπόν. Εντάξει. Ή γιατρός ή αντιπεριφερειάρχης. Εντάξει. Λοιπόν. Έγινε. Καλή σου μέρα. Γεια, γεια, γεια. Οι πόρτες μου είναι ανοιχτές να συζητάμε. Μ' αρέσει να συζητάμε. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Γεια σας.